Θέλω να πάμε λίγο στη Λέσβο και στον καλό συνάδελφο, τον Στρατή Κοκκινέλη, δημοσιογράφο στο layout.gr. Στρατή, συνάδελφε, καλή χρονιά να ευχηθούμε. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλή χρονιά, καλησπέρα από την βροχερή Μυτιλήνη, καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Εδώ για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι κάτοικοι της Λέσβου χόρεψαν στους ρυθμούς των Ρίχτερ όταν 38 λεπτά μετά τις 10 είχαμε έναν έντονο σεισμό της τάξης των 4,8 Ρίχτερ 5 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά του Μολύβου στην περιοχή Λεπέτυμνος με εστιακό βάθος 12,4 χιλιόμετρα. Από αυτόν το σεισμό σημειώθηκαν κατολιστήσεις στο χωριό Άργενος, ενώ μία ώρα αργότερα είχαμε νέα σεισμική δόνηση της τάξης των 3,7 Ρίχτερ. Έχει έρθει αρμόδιο κλιμάκιο από την Αθήνα, από το Υπουργείο Μεταφορών, όπου κάνει ελέγχους σε σπίτια τα οποία έχουν δηλωθεί ότι έχουν υποστεί ζημιές και ρογμές. Στον οικισμό του Μολύβου, από τα 46 σπίτια, τα 9 έχουν χαρακτηριστεί ως κίτρινα, ενώ σήμερα και αύριο θα συνεχιστούν εκ νέου έλεγχοι στους επόμενους οικισμούς, οι οποίοι βρέθηκαν στο επίκεντρο του Εγκέλαδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι και αύριο τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν κλειστά. Νίκο. Μάλιστα, αναφορικά με τις υποδομές, υπάρχουν ταλαιπωρημένες υποδομές που σας προβληματίζουν γενικά και ποιες πρωτοβουλίες έχουν πάρθει? Να πούμε, Νίκο, ότι οι κάτοικοι των χωριών αυτών δεν μπορούν να κλείσουν στα σπίτια τους, όπως καταλαβαίνεις, γιατί κάτι τέτοιο είναι επικίνδυνο. Μερικοί μένουν ακόμα και στα αυτοκίνητά τους, άλλοι χέρι στους τυχερούς έχουν μετακομίσει σε συγγενείς τους μακριά από αυτά. Δεν έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές εκτός από δύο εκκλησίες. Η μία ειδικότερα είναι η Αγία Τριάδα στο χωριό Στύψη. Περιμένουμε όλοι να δούμε πότε θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους σεισμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, Στρατή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ θερμά, σε ευχαριστώ πολύ.